Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης και βρισκόμαστε εδώ για να βιντεοσκοπήσουμε την εκπομπή σήμερα μαζί με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Παύλο Πολάκη. Κύριε Πολάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς βρεθήκαμε εδώ στην Σύρο, στο όμορφο αυτό νησί. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης για τη συνέντευξη αυτή. Μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Τηλεοπτικά νομίζω ότι πρέπει να είναι η πρώτη συνέντευξη όπου θα τοποθετηθείτε για όσα αφορούν τα κοινά, για την πολιτική επικαιρότητα. Για εφόλης της ύλης, ναι, είναι η πρώτη. Οι δυο μας, λόγω του ότι βρισκόμαστε μακριά από το στούντιο, οπότε δεν υπάρχει ο αντίλογος, θα φροντίσω εγώ να καλύψω αυτό το κενό. Από την άλλη, βεβαίως, μιλώντας με τους συνεργάτες μου εδώ στην εκπομπή, αυτό που μου λέγανε νωρίτερα είναι ότι έχει και μια λογική να μην έχεις το αντίπαλο δέος απέναντι στον Πολάκη, γιατί υπό διαφορετικές συνθήκες θα έπρεπε να πεις καλησπέρα και καληνύχτα. Αυτή θα ήταν η δική σου παρουσία στην απόψινή εκπομπή. Αυτή είναι η εικόνα που προσπαθούν να διαμορφώσουν ορισμένοι συνάδελφοί σας σε σχέση με την επιθετικότητα του χαρακτήρα μου. Δεν ανταποκρίνεται. Δεν είναι η πραγματικότητα αυτή όμως, γιατί πρώτα απ' όλα ένας κρίνεται από την ουσία αυτών που λέει και όχι μόνο από το πώς τα λέει. Δεν θα μπω σε αυτό βαθύτερα τώρα. Είναι το κομμάτι που θα συζητήσουμε στο τελευταίο μέρος της απόψινής εκπομπής για το χαρακτήρα του Παύλου Πολάκη, τον πολιτικό λόγο του Παύλου Πολάκη και το πώς αντιπαρατίθεται. Θα ξεκινήσουμε όμως από τα τρέχοντα. Θα ξεκινήσουμε από την τέταρτη αξιολόγηση. Σε εξέλιξη μια διαδικασία πληροφόρησης, ενημέρωσης της κοινοβουλευτικής ομάδας τα τελευταία 24 ώρα από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Θεωρείτε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση τελικώς η λήψη των μέτρων, η ψήφιση των τελευταίων προαπαιτούμενων τα οποία υπολείπονται ούτως ώστε να κλείσει αυτή η τέταρτη αξιολόγηση? Είναι το τελευταίο σκαλοπάτι σε μια σκάλα μεγάλη που ανεβήκαμε, αρχίσαμε να ανεβαίνουμε μετά το συμβιβασμό του Ιουλίου του 2015, εδώ και 2,5 χρόνια. Νομίζω ότι λίγοι περίμεναν από τους αντιπάλους μας ότι θα διανύσουμε όλη αυτή την απόσταση και θα ανέβουμε όλη αυτή τη σκάλα. Επένδυσαν πολύ στην αριστερή παρένθεση, το επανέφεραν διαρκώς στην επιφάνεια, ποντάρισαν στην αποτυχία του προγράμματος λόγω της τρομερής τους διάθεσης να επανέλθουν στην εξουσία κυβερνητική για να συνεχίσουν αυτά που έκαναν πριν. Θεωρώ ότι έχει κλείσει πρακτικά η τέταρτη αξιολόγηση. Μένουν κάποια διαδικαστικού χαρακτήρα. Είναι η ψήφιση των κειμένων της συμφωνίας, μια σειρά από ρυθμίσεις και συμφωνίες που αφορούν και το επόμενο χρονικό διάστημα σε σχέση με την ολοκλήρωση κάποιων μέτρων, κάποιων μεταρρυθμίσεων κτλ. Στον χώρο της υγείας συμφωνήσαμε κάποια πράγματα σε σχέση με την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας με κάποιους σταθμούς, με την αλλαγή του κανονισμού παροχών υγείας του ΕΟΠΗ, με το θέμα της φαρμακευτικής δαπάνης, με την δαπάνη συνολικά στον χώρο της υγείας που θα αυξάνεται κάθε χρόνο με βάση την αύξηση του ΑΕΠ. Δεν θέλω να μπείτε στην ουσία, και από το υπερπλεώνασμα του υγείας και το πώς η δημόσια υγεία. Όχι, υποθέτω θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά. Θεωρώ θέλω ότι να μείνουμε όμως στο κομμάτι. Είναι αναγκαία διαδικασία προκειμένου τον Αύγουστο η χώρα να διώξει τα μνημόνια και την επιτροπία και πλέον ως μια κανονική χώρα. Μιλήσατε πριν για συμβιβασμό. Ο συμβιβασμός αυτός δεν θα υφίσταται πλέον από τον Αύγουστο και μετά. Συμβιβασμός ήταν προφανώς. Η συμφωνία του Ιουλίου του 2015 ήταν ένας συμβιβασμός. Όταν βρεθήκαμε 18-1 απέναντι με όλη την Ευρώπη, με μια Γερμανία με το Σόιμπλε επικεφαλής, ο οποίος ζητούσε την παραδειγματική μας τιμωρία και την έξοδο, γιατί ουσιαστικά ήθελε να γυρνάει στην Ευρώπη το τομάρι του Τσίπρα, δείχνοντας τι παθαίνει όποιος αντιστέκεται. Γιατί για 6 μήνες δώσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Και βέβαια και ο συμβιβασμός είχε κακά μέτρα από τη μια μεριά, αλλά είχε και τη δυνατότητα να πάρουμε και κάποια μέτρα από την άλλη. Όπως στον χώρο της υγείας τουλάχιστον κάναμε. Με το παράλληλο πρόγραμμα, την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων, μια σειρά από μέτρα που αφορούσαν την ανακούφιση των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων που τα πήραμε μέσα από το ρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας και Πρόνοιας και που νομίζω ότι οδήγησαν τελικά τη χώρα μας μέσα από μια ιστορία βήμα-βήμα και για δύο λόγους, για να τα πω έτσι και λίγο πιο λαϊκά. Αυτό το πρόγραμμα βγήκε, κύριε Χαρίτο, για δύο λόγους.
Ο ένας είναι γιατί έβαλε πλάτη ο λαός. Αν δεν έβαζε πλάτη ο λαός, θα είχαμε πέσει. Αλλά υπέμεινε, άντεξε, γιατί ο δεύτερος λόγος ήταν, είδε ότι προσπαθούσαμε να ξαναστήσουμε μια ρημαγμένη χώρα στα πόδια της και είδε ότι δεν κλέβαμε. Θεωρείτε, εκτιμάτε ότι ο λαός σας έχει κατανοήσει σε αυτό που περιγράφετε και ότι αν αύριο γινόταν εκλογές, εκλογές θα σας στήριζε πάλι. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μιλήσω με θεωρητικά σχήματα. Εμείς ήμασταν η μοναδική κυβέρνηση η οποία κατέληξε μια συμφωνία συμβιβασμό με χαμηλότερα μέτρα από αυτά που είχαν συμφωνήσει προηγούμενοι και σχέση με τα πλεονάσματα κτλ. Κτλ. Που τη βάλαμε στην κρίση του λαού και είπαμε αυτό καταφέραμε. Γιατί όλοι ξεχνούν και όλα τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, οι παρακρατικοί και παραδημοσιογραφικοί μηχανισμοί, ας πούμε, οι οποίοι προσπαθούν να διαμορφώσουν μια δημόσια εικόνα για να ξαναφέρουν τον Μητσοτάκη στην εξουσία. Αυτό που ξεχνάνε και δεν λένε είναι ότι υπήρξαν εκλογές Σεπτέμβρη. Έγιναν εκλογές Σεπτέμβρη. Και ο λαός αποφάσισε ότι αυτή τη συμφωνία θα τη διαχειριστεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και αυτό έγινε. Και τώρα φτάνουμε στο τέλος ενός δύσκολου δρόμου όπου θέλουμε πια να βγούμε ως κανονική χώρα, να μην εξαρτούμε την επιβίωσή μας από τον τεχνητό, από την τεχνητή αναπνοή, από τον αναπνευστήρα των δανειστών, αλλά ως αυτόνομη χώρα, αυθύπαρκτη, να βγούμε στις αγορές για να δανειστούμε και να μπορούμε επιτέλους να διαμορφώσουμε, να θεσμοθετήσουμε, να ψηφίσουμε, να οργανώσουμε μέτρα χωρίς την έγκαινη και την έγκριση των δανειστών και της Επιτροπής από πάνω. Θέλω να σας δώσω δύο στοιχεία και να έχω ένα σχόλιο σας επ' αυτού. Ο κύριος Τσακαλώτος μόλις προχθές είπε ότι στον ένφια αυτό το οποίο αποτυπώνεται στην πραγματικότητα είναι μία αύξηση στο 15% των νοικοκυριών. Στα πλεονάσματα θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, υπερπλεονάσματα μέχρι το 2022. Όλα αυτά δεν θα πλήξουν. Που περιγράφονται στο μεσοπρόθεσμο, λέτε. Για το μεσοπρόθεσμο μιλάμε, ναι. Όλα αυτά δεν θα πλήξουν ξανά τα μεσαία και τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Λοιπόν, ακούστε με. Πρώτον, στο θέμα του ένφια λέτε τη μισή αλήθεια. Γιατί εκτός από αυτό που είπε ο κύριος Τσακαλώτος ότι ένα 15% θα πληρώσει παραπάνω, είπε επίσης ότι ένα 18% θα πληρώσει λιγότερα και ένα 67% θα πληρώσει τα ίδια. Mm-hmm. Με βάση το πώς είναι τα στοιχεία τώρα. Άρα οι αδύναμοι και οι πιο κάτω είναι σαφές ότι δεν πληρώνται. Αν είχαμε πλήξει τους αδύναμους ή τους πιο κάτω στην κοινωνία μας, κύριε Χαρίτο, θα είχαμε πέσει αυτά τα 2,5 χρόνια. Αυτό που κάναμε, ναι, είναι σαφές. Κάναμε μια αναδιανομή ανάμεσα στα ανώτερα μεσαία στρώματα προς τα χαμηλότερα στρώματα. Και αυτά τα πράγματα θέλουν προοπτικά μια ρύθμιση και μια βελτίωση και νομίζω ότι ήδη ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι από το υπερπλεώνασμα ένα μεγάλο του κομμάτι και της φετινής χρονιάς εννοώ θα κατευθυνθεί στην ελάφρυνση φόρων που αφορούν και κάποια μεσαία στρώματα. Τα πλεονάσματα είναι φάνηκε και εγώ το συνδέω κύριε Χάριτο, το συνδέω απόλυτα. Αυτά τα πλεονάσματα δεν θα ήταν εφικτά εάν δεν συνέβαιναν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όντως έχει αρχίσει και παίρνει μπρος η μηχανή. Εάν δεν παράγεται πλούτος, δεν παράγονται πλεονάσματα. Έτσι. Υπάρχει ανάπτυξη στις τάξεις πλέον 1,8-2-2,5% που περιγράφεται για τα επόμενα χρόνια κτλ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι παραπάνω, γιατί η ελληνική οικονομία είναι ένα πατημένο ελαττήριο τόσα χρόνια. Και νομίζω ότι με την έξοδο από τα μνημόνια κάποια πράγματα θα απελευθερωθούν παρά τον πόλεμο τον οποίο κάνουν και την υπονόμευση διάφορα κέντρα εδώ μέσα. Το ένα είναι ότι παράγεται παραπάνω πλούτος. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, η ανεργία πριν 3 χρόνια ήταν στο 27,5%. Αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το 20%. Γιατί δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στην Ελστάτ τα στοιχεία του Απριλίου που είχαμε ρεκόρ. Ανάμεσα στο ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων στην ανεργία πάντως υπήρχε μία απόκληση πάντοτε σε σχέση με τα πραγματικά στοιχεία και στο παρελθόν αλλά και σήμερα και μιλάμε με για την καταγεγραμμένη αγοράς. Αυτό που συγκρίνουμε πάντα είναι η καταγεγραμμένη. Από τη στιγμή που συγκρίνουμε την καταγεγραμμένη έχουμε σταθερό μέτρο σύγκρισης, άρα είναι σταθερά και, άρα είναι ασφαλή και τα συμπεράγματα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, από το 27,5% να πας στο 20% είναι ένα 7% που πρακτικά σημαίνει ότι μισό εκατομμύριο κόσμος βρήκε δουλειά. Μισό εκατομμύριο κόσμος που βρήκε δουλειά σημαίνει ότι αυτός παίρνει μισθό, σημαίνει ότι αυτός καταναλώνει, άρα δημιουργεί καινούργια ζήτηση, άρα κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά,
Άρα αυτό αυξάνει ξανά την ανάγκη για παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών. Άρα αυξάνει την ανάγκη για νέες προσλήψεις και έτσι παίρνει προς τα εμπέρι. Αυτό είναι ο ένας λόγος. Το οποίο το ξέρετε, επειδή ταξιδεύετε, βγαίνετε, πηγαίνετε και στη γενετήρα σας συχνά, αλλά ταξιδεύετε και στην Ελλάδα γενικότερα, λόγω της θέσης σας. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στους φόρους πλέον. Θα σας πω και γι' αυτό, αφού ολοκληρώσω το υπόλοιπο. Και το δεύτερο κομμάτι που βγαίνουν τα πλεονάσματα, το ένα είναι ότι έχει πάρει μπρος η μηχανή και παράγεται πλούτος. Και ο δεύτερος είναι γιατί γίνεται μια διαφορετική διαχείριση από ό,τι γίνονται τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, δεν κλέβουμε. Δεν κλείνουμε δουλειές και deals οι υπουργοί ή τα ανώτερα στελέχη του κρατικού μηχανισμού που έχουν οριστεί από την κυβέρνησή μας και έχουν την ευθύνη της εποπτείας και της διοίκησης μεγάλων φορέων του δημοσίου κτλ. Γι' αυτό περισσεύουν κάποια πράγματα. Γι' αυτό ορισμένες. Θυμάστε τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ δανείστηκε τεράστια ποσά το 2011 και το 2013. Τεράστια ποσά. Έτσι. Όμως αυτή τη στιγμή, παρά τις Κασάνδρες, βρίσκεται σε μια πολύ καλή χρηματοοικονομικά θέση. Πέρυσι εξασφαλίστηκε ρευστότητα 1,2 δις εκεί. Πληρώσανε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 5 χρόνων που δεν είχαν πληρωθεί. Και μπαίνει σε μια άλλη φάση. Αυτό πάντως, γιατί υπάρχει η έκθεση της εταιρείας η οποία έχει μπει και έχει κάνει τον έλεγχο στη ΔΕΗ, η οποία λέει ότι δεν είναι βιώσιμη επιχείρηση με τη μορφή. Όχι, αυτά είναι πριν πολύ καιρό, κύριε Χάριτο, δεν είναι τώρα. Αυτά είναι πριν πολύ καιρό, δεν είναι τώρα. Οι εκθέσεις αυτές και ο τρόπος που αυτά μεταφραζόταν και στο δημόσιο λόγο. Η πραγματικότητα είναι και επίσης όλα αυτά ακυρώνοντας τα σχέδια για τη μικρή ΔΕΗ, κρατώντας τα υδροελεκτρικά εργοστάσια, κρατώντας τα δίκτυα υπό τον έλεγχο του δημοσίου και τα λιγνητορυσία τα οποία θα μπουν σε διαδικασία πώληση, να δούμε και ποιοι θα τα πάρουν, έγινε λόγω της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οπότε σαφώς και ξέρω, για να έρθω στο ερώτημά σας, για να μην νομίζετε ότι υπεκφεύγω, σαφώς και υπάρχει ένας αριθμός συμπολιτών μας οι οποίοι δυσκολεύονται να πληρώσουν τους φόρους τους. Γι' αυτό και σας είπα και πριν ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να οργανώσουμε με συγκεκριμένα βήματα μετά την έξοδο από τα μνημόνια είναι η ανακούφιση κάποιων στρωμάτων τα οποία όντως έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος. Αλλά εδώ τώρα είναι μια κουβέντα πολύ μεγάλη. Έχει να κάνει, ας πούμε, με το φορολογικό σύστημα που έχουμε. Έτσι. Διότι εδώ, κοιτάξτε, τίποτα στη ζωή δεν γίνεται μανεμογκάστρα. Έτσι. Ούτε υπάρχει κάποια... ξεκινάς μια μέρα χωρίς να υπάρχει προηγούμενη. Εδώ έχεις παραλάβει ένα πράγμα και ένα μηχανισμό και μιλώντας και για το φορολογικό, το οποίο είναι πολυπλόκαμο. Έχει χιλιάδες ρυθμίσεις, χαριστικές ή εκδικητικές. Έχει δεκάδες κλίμακες. Αυτά τα πράγματα άλλοι τα έχουν λύσει. Και στον ανεπτυγμένο καπιταλισμό τα έχουν λύσει. Έτσι. Δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική δηλαδή όταν λύσουμε κάποια πράγματα. Αλλά είναι ουσιαστικά ότι πρέπει να διαμορφώσεις ένα άλλο κράτος. Πρέπει να διαμορφώσεις ένα άλλο κράτος το οποίο υπό συνθήκες επιτροπίας και μνημονίου, υπό συνθήκες κινδύνου χρεοκοπίας της χώρας, ουσιαστικά το πρώτο που κάνεις είναι να πατήσεις τα πόδια σου. Να πατήσεις τα πόδια σου. Αφού πατήσεις τα πόδια σου, μετά, διότι, κοιτάξτε, ένα στοιχείο του πελατειακού κράτους των προηγούμενων περιόδων, έτσι, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, πέρα από διορισμούς ή άλλες ρυθμίσεις, ήταν και χαριστικές φοροαπαλλαγές σε κάποια τμήματα, τα οποία όμως έχουν διαμορφώσει κοινωνική συνείδηση μετά την ύπαρξή τους τόσα χρόνια. Έτσι. Μάλιστα. Η απουσία ελεγκτικών μηχανισμών τόσα χρόνια, έτσι, δεν είναι τυχαίο γεγονός. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Όταν θελήσουν κάτι να το βρουν, πάντα το κράτος, όταν ήθελε κάτι να βρει, το έβρισε σε 5 λεπτά. Όταν δεν ήθελε να το κάνει, ήταν το αντίδωρο προς αυτά τα στρώματα. Για να πάμε λίγο πιο γρήγορα και να. Στους κύκλους εξαγοράς της ελληνικής κοινωνίας, μετά να καλύψουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, κλείνοντας το θέμα της οικονομίας, ακούγοντάς σας, το αυτονόητο που θα ήθελα να ρωτήσω και το ερώτημα που γεννάτε, δεν είναι άλλο από το ότι, okay, τι λέει η κυβέρνηση σήμερα, τον Αύγουστο, παιδιά, καθαρή έξοδο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή η καθαρή έξοδο. Χωρίς πιστοληπτική γραμμή, χωρίς ελέγχους. Αυτό θα εξαρτηθεί από τα τεκτενόμενα στην Ιταλία, κύριε Υπουργέ, η πιστοληπτική γραμμή. Κοιτάξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι μπερδεμένοι είναι. Και με τις εξελίξεις, υπάρχουν και εξελίξεις στην Ιταλία, υπάρχουν εξελίξεις στην Ισπανία. Σωστά. Έτσι. Εδώ 350 χρόνια φυλακή, 29 νομίζω μέλη του μέχρι προχθές κυβερνώντος κόμματος κτλ. Όλα είναι ένα ξεδιάλυτο κουβάρι. Αλλά αυτά έχουν δύο αναγνώσεις. Δεν έχουν μόνο την ανάγνωση του κινδύνου, έχουν και την ανάγνωση
της αισιόδοξης προοπτικής. Διότι εάν η Γερμανία, και το λέω έτσι πολύ ανοιχτά, εάν η Γερμανία συνεχίσει να επιμένει σε μία πολιτική στην οποία κάθε χρόνο θα έχει εμπορικό πλεόνασμα 300 δις, όσο το χρέος το δικό μας δηλαδή, συνολικά που μας βάζει τα μνημόνια, και αυτοί το έχουν κέρδος κάθε χρόνο, και οι υπόλοιπες χώρες του Νότου να πληρώνουν αίμα, δεν θα μακροημερεύσει αυτή η Ευρώπη. Είναι προφανές. Δεν θα μακροημερεύσει αυτή η Ευρώπη. Και το λέω με τα πλήρου λόγου γνώσεως. Άρα υπό αμφισβήτηση είναι υπό αμφισβήτηση καταρχήν η πολιτική η οποία οδήγησε σε αυτές τις εκδικητικού χαρακτήρα πρακτικές προς τις χώρες του Νότου, λόγω της Γερμανίας και της ανάγκης της για σταθερότητα στο νόμισμα, για χαμηλό πληθωρισμό κτλ. Κτλ. Που εάν δεν δοθεί αναπτυξιακή και κοινωνική προοπτική στην Ευρώπη, τότε θα αμφισβητηθεί από πολλές μεριές. Αυτή είναι η γενική εικόνα που περιγράφεται. Είναι προφανές ότι μας επηρεάζουν οι Ιταλοί ή μας επηρεάζουν οι Ισπανοί ή θα μπορεί να μας επηρεάζουν και οι Γάλλοι κτλ. Αλλά θεωρώ, και το βλέπετε κι εσείς, πήγανε μια μέρα να ανέβουν τα επιτόκια, ξανακατέβηκαν την άλλη κτλ. Δεν νομίζω ότι μπορεί η Γερμανία το 18 και το 19, δεν είναι 15. Δεν μπορεί να ποντάρει έτσι όπως ποντάρισε τότε, γιατί εμείς ήμασταν και πολύ αδύναμοι εκείνη την περίοδο, τον Ιούλιο του 2015, ότι εγώ θα τους εκδικηθώ και θα το χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα στους άλλους. Η κυρία Μέρκελ πάντως, εδώ μιλάμε για μεγάλες οικονομίες. Τι? Η κυρία Μέρκελ αυτό το παράδειγμα έφερε και τώρα, μιλώντας για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ναι, Ιταλία. Μόνο που, ναι, μόνο που η κατάσταση και στο εσωτερικό λίγο στο παρελθόν, κοιτώντας την Ελλάδα. Ναι, εντάξει, το είπε αυτό η κυρία Μέρκελ, αλλά δεν έχει το συσχετισμό του 18-1 που είχε το 2015. Υπάρχουν χώρες οι οποίες σηκώνουν ένα ανάστημα και από τη μεριά της Γαλλίας και της Ιταλίας και από την Πορτογαλία, οι οποίες σηκώνουν ένα ανάστημα απέναντι σε αυτή την προτεσταντικού χαρακτήρα, ας πούμε, τιμωρητική πρακτική. Διότι, ξέρετε, κοιτάξτε, αν χρεοκοπήσει η Ιταλία, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Για να μην τρελαθούμε δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, το τι χρωστάνε το 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ που είναι το χρέος της Ισπανίας, της Ιταλίας, που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες, είναι σαν να απασφαλίζεις μια πυρηνική βόμβα στο κέντρο της Ευρώπης. Έτσι. Άρα υπάρχει και η ανάποδη ανάγνωση. Και τώρα και φαίνεται τελικά ότι δεν ήταν οι κακοί ντεμπέληδες έτσι κι αλλιώς Έλληνες, άλλα είναι τα δικά μας εδώ που είχαμε με βάση το πολιτικό σύστημα, ας πούμε, της λαμογιάς και της κλεψιάς που είχε εγκατασταθεί εδώ 40 χρόνια. Και όχι μόνο. Αλλά δεν είναι πρόβλημα μόνο της Ελλάδας ή όλη αυτή η ιστορία με το χρέος κτλ. Αλλά αφορά όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο και ουσιαστικά αφορά μια λογική η οποία μιλάει για μια Ευρώπη που με ενιαίο τρόπο θα προχωρήσει σε ρυθμούς ανάπτυξης με κοινωνική προστασία. Και μια Ευρώπη η οποία σου λέει: εγώ θα φτιάξω ζώνες, θα έχω μια πιο ισχυρή καθαρή στο βορρά και από κάτω τσιδούλους. Δεν γίνονται αυτά και δεν θα γίνουν. Πήγαμε αλλού την κουβέντα, μιλήσατε για την Ιταλία και το ρόλο της Γερμανίας, σας ακολούθησα στην συζήτηση αυτή. Θέλω να την επαναφέρω όμως εκεί που την αφήσαμε, τον Αύγουστο, στην καθαρή έξοδο και στην ανάπτυξη. Από τον Αύγουστο μέχρι και τις εκλογές είναι κάποιοι μήνες, κάποιοι χι μήνες. Μπορεί να είναι 12-13. Μέχρι το Μάιο, μπορεί να είναι και παραπάνω μέχρι το τέλος της θητείας της κυβέρνησης. Νομίζω ο Πρωθυπουργός έχει πει το Σεπτέμβριο του 19. Ο Πρωθυπουργός έχει πει το Σεπτέμβριο, υπάρχει μια πρόβλεψη από αναλυτές και εκτιμητές ότι πάμε ενδεχομένως και στο Μάιο. Θα δούμε πότε θα γίνουν εκλογές. Κάθε δύο μήνες θα γίνουν εκλογές. Το ένα είναι αυτό. Το ερώτημα... Κάθε δύο μήνες θα γίνουν εκλογές. Λοιπόν, οπότε αυτοί οι αναλυτές, επειδή όλοι αυτοί οι αναλυτές που λέτε χρηματοδοτούνται από εκεί, προφανώς αναπαράγουν τους πόθους, τους διακαείς και του κυρίου Μητσοτάκη του κ. Βενιζέλου και δυστυχώς και της κυρίας Γεννηματά. Και για ξένα think tank πάντως, τα οποία δεν έχουν σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση το ερώτημά μου είναι το εξής. Από τον Αύγουστο μέχρι τις εκλογές είναι ένα ικανό χρονικό διάστημα για να δώσετε το δείγμα γραφής που θέλετε και να πείτε, παιδιά, αυτό είναι το μοντέλο που θα ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα, εφόσον θα υπάρχει μια καθαρή έξοδος από τα μνημόνια? Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στην πράξη. Θα φανούμε τι κότσια και τι πλάτες έχουμε, έτσι. Διότι από τη στιγμή που απελευθερώνεσαι από ένα ασφυκτικό έλεγχο, πρέπει πραγματικά... Κοιτάξτε, εμείς τι λέμε στον ελληνικό λαό? Εμείς λέμε ότι αυτά τα τρία χρόνια λειτουργούσαμε υπό επιτροπία. Κάναμε κάποια πράγματα, αυτά που μπορούσαμε, αυτά που περιείχε ο συμβιβασμός, αυτά τα κακά, αυτά τα καλά, ισορροπήσαμε μια κοινωνία, βάλαμε κάποια πράγματα μπροστά,
Ολοκληρώσαμε κάποια έργα τα οποία ήταν από χρόνια. Μόνο οι οδικοί άξονες δηλαδή. Έτσι. Φαντάζεστε, κύριε Χαρίτο, αυτούς τους οδικούς άξονες θα τους είχε τελειώσει ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, οι προηγούμενοι κτλ. Θα βαράγανε οι καμπάνες στις εκκλησίες του Σκάι και τα μικρόφωνα όλα αυτά τα πληρωμένα κάθε μέρα. Έτσι. Το λένε μια στιγμή και τι διέχουν τις ουρές, λέει, στα διόδια. Και κάτι τέτοιες μπούρδες. Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι εμείς καταφέραμε αυτά. Τώρα, τον άλλο χρόνο, θα μας μετρήσετε, θα μας μετρήσει ο λαός, στο τι μπορούμε να καταφέρουμε, όταν με κάποιες δεσμεύσεις που έχουμε πάρει, θα μπορέσουμε να νομοθετήσουμε πιο ελεύθερα. Και πραγματικά να βάλουμε τις βάσεις. Αλλά έχω πει πολλές φορές, κύριε Χαρίτο, εγώ, ότι το μεγάλο στίχημα σε αυτή τη χώρα είναι η αλλαγή του κράτους. Εσείς έχετε πει και κάτι άλλο, το οποίο το έχετε γράψει στα αγγλικά, στο Facebook το 2015, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ποιο? Live today, fight tomorrow. Ζήσε σήμερα, πάλεψε αύριο. Η στιγμή της πάλης ποτέ είναι. Όχι, εγώ το έχω πει σίγουρα, είστε γι' αυτό. Το έχω πει στο Facebook, έτσι ακριβώς. Εγώ από τα αγγλικά το διαβάζω εδώ. Εγώ το έχω πει κάπως αλλιώς. Το έχω πει κάπως αλλιώς. Δηλαδή? Το έχω πει να δουλεύεις σαν αθάνατος και να ζεις αμελοθάνατος. Το οποίο σημαίνει ότι σαφώς και μας ενδιαφέρει το τι συμβαίνει σήμερα και πώς αλλάζουμε τη ζωή των ανθρώπων στο σήμερα και όχι σε μια μέλουσα ζωή. Και όχι σε μια μέλουσα ζωή. Αλλά από την άλλη μεριά, εάν δεν έχεις και όραμα για το που θες να πάντα πράγματα, αν δεν έχεις σχέδιο για αυτή τη χώρα, μπορεί να δουλεύεις και να μην καρπίζει η δουλειά σου. Ναι, όμως το σήμερα που μου περιγράφεται είναι ένα σήμερα το οποίο δεν αντικατοπτρίζει ιδεολογικά το στίγμα του κόμματος στο οποίο βρίσκεσαι. Προφανώς και δεν αντικατοπτρίζει. Άρα αυτό που ζητάτε είναι να οραματιστεί ο άλλος το αύριο. Ναι, το δείγμα γραφής πότε θα έρθει γι' αυτό. Αυτό που ζητάμε από τον κόσμο είναι να μας κρίνει για μια σειρά και από μέτρα που θα πάρουμε από τον Αύγουστο που φεύγουμε από τα μνημόνια μέχρι τότε που θα γίνουν εκλογές, τα οποία σαφώς εμείς πρέπει να διατυπώσουμε ένα άλλο κοινωνικό συμβόλαιο, κύριε Χαρίτο. Διότι το προηγούμενο κοινωνικό συμβόλαιο της εξαγοράς, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, είναι αυτό που χρεοκόπησε τη χώρα. Αυτό χρεοκόπησε τη χώρα μαζί και με διάφορα άλλα. Αλλά είπα μια κουβέντα πριν και με κόψατε με το θέμα του κράτους. Κοιτάξτε, εάν εμείς δεν αποδείξουμε ότι κάποια έργα που γίνονται, που πρέπει να γίνουν εδώ στη Σύρο, που πρέπει να γίνουν, δεν πούμε ότι τα ξεκινάμε τώρα και θα τα κάνουμε σε 4 χρόνια. Αυτό ο κόσμος δεν θα το δει. Έτσι. Και να το πω συγκεκριμένα. Και απέναντι το αεροδρόμιο. Σε αυτό το αεροδρόμιο τώρα υπάρχει μια βάση αεροδιακομιδών που ήταν έτοιμα των Κυκλαδιτών 40 χρόνια και εγκαινιάστηκε από εμάς τον Οκτώβριο του 2016. Και το 2017 έκαναν 200 αεροδιακομιδές από τα νησιά τα γύρω των Κυκλάδων προς το νοσοκομείο εδώ και κάποιες προς τα πάνω. Αυτό είναι ένα υπαρκτό πράγμα. Αυτό έγινε σε πλήρη σύγκρουση με τον υπάρχοντα κρατικό μηχανισμό, κύριε Χαρίτο. Πρέπει να αποδείξουμε σε πάρα πολλούς κοινωνικούς τομείς ότι αλλάζουμε τα πράγματα, ότι βελτιώνουμε τη ζωή των ανθρώπων. Όχι για το μέλλον. Άλιστα. Δηλαδή, ο Σπίρτζες, αυτοί που πάνε τώρα από την Αθήνα στα Γιάννενα, περνάνε έναν άλλο δρόμο. Τον βλέπουν. Τον περπατάνε κάθε μέρα. Αυτοί που πάνε στα νοσοκομεία δεν είναι η κατάσταση η σημερινή. Στα νοσοκομεία θα πάμε ευθύς αμέσως. Αυτή που ήταν πριν από 5 χρόνια. Στα νοσοκομεία ευθύς αμέσως. Ένα τελευταίο ερώτημα και φεύγουμε από την οικονομία. Καθαρή έξοδος και περικοπή των συντάξεων. Πώς σχετίζονται? Θα σας απαντήσω πολύ ευθέως, κύριε Χαρίτο. Υπάρχει η δέσμευση της συμφωνίας. Μόνο που η δέσμευση της συμφωνίας είχε πάρθει με την πρόβλεψη του ΔΝΤ ότι ο ΕΦΚΑ το Γενάρη του 19 θα έχει 1,1 δις έλλειμμα. Σωστά. Αυτό είχε πει το ΔΝΤ τότε. Είχε συλλώσει τα πόδια εκεί, Τόμσεν, Βελκουλέσκου και λοιποί. Λοιπόν, όχι, έχετε έλλειμμα. Άλλη μια πρόβλεψη που είσαι μέσα του ΔΝΤ, σαν και τις προηγούμενες. Υπήρξαν κάποιες παραδοχές από το ΔΝΤ αργότερα. Ναι, εντάξει, παραδοχές υπήρξαν το ΔΝΤ, μας είχαν κάψει τη γούνα 3-4 χρόνια μέχρι να κάνουμε τις παραδοχές. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέχρι στιγμής ότι το 19 το Γενάρη ο ΕΦΚΑ δεν θα έχει 1,1 δις έλλειμμα, αλλά μάλλον θα έχει 1,1 με 1,3 δις πλεώνασμα. Άρα, σταματάω εδώ. Μάλιστα.